Κανέναν μας δεν τιμά. Δεν τιμά την ιστορία του ΠΑΣΟΚ, μιας και η εκδήλωση εχθές γινόταν για να αναπολύσουμε, για να γυρίσουμε πίσω στα 40 χρόνια παρουσίας και προσφοράς του και του κινήματος. Και προφανώς δεν βάζει καμία παρακαταθήκη για το μέλλον. Πάντως, επειδή είπατε για χούλιγκανς και ανεγκέφαλους, η κατηγορία που υπάρχει από την άλλη πλευρά είναι ότι αυτούς τους χούλιγκανς και τους ανεγκέφαλους τους οργάνωσε ο Γιώργος Παπανδρέου. Ακούστε, δεν θεωρώ ότι το μέγεθος το πολιτικό του Γιώργου Παπανδρέου ή η πολιτική του, ας το πούμε έτσι, παιδεία ή αν θέλετε και η δική του προσωπική συγκρότηση έχει να κάνει με αυτού του είδους αντιδράσεις. Βεβαίως, κάποιος βάζει το ερώτημα. Ακούστε, όχι. Βάζει το ερώτημα είναι άλλο. Γιατί δεν υπήρξε μια άμεση παρέμβαση? Αυτό ναι. Αλλά ότι οι συγκεκριμένοι τύποι ήρθαν, και αυτό ωφελεί τον Γιώργο Παπανδρέου, καταρχήν δεν ωφελεί αν θεωρηθεί ότι ήταν υποκινούμενοι από τον Γιώργο Παπανδρέου, δεν πιστεύω ότι του έκανε καλό αυτή η ιστορία. Εγώ θεωρώ ότι πραγματικά ήταν μια θλιβερή εικόνα κατάλοιπων που υπήρχαν σε όλα τα κόμματα στο παρελθόν και βεβαίως θέλουμε να βγάλουμε από την κομματική μας και την πολιτική μας ζωή. Γιατί σας το λέω τώρα αυτό? Γιατί εχθές αυτό που ακουγόταν δεξιά και αριστερά ήταν ότι ο Παπανδρέου τα κάνει αυτά γιατί ετοιμάζεται να κάνει κόμμα. Ή να γυρίσει το ΠΑΣΟΚ διεκδικώντας την ηγεσία. Το ΠΑΣΟΚ δεν νομίζω. Για να μην αναφερθώ σε εξωγήινους, θα ήθελα να πω ότι αυτή η κουβέντα πραγματικά, και στενοχωριέμαι που ξεκινάμε από αυτό, δεν ευνοεί κανέναν, όχι για να κάνει κόμμα, ούτε για να είναι παρόν τυπικά στην πολιτική ζωή του τόπου. Άρα, εάν αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο κάποιος θέλει να κάνει την παρουσία του αισθητή, είναι από την αρχή από την αλλά γιατί να την οργανώσει κάποιος αυτή την κλάκα τώρα εναντίον του Βεντιζέλου? Αυτό ήταν κλίμα, να σου πω κάτι, εμένα μου θύμισε που το έχω καλύψει όλα, το 2006 που σηκώθηκε, συγγνώμη, το 1996, που σηκώθηκε το μισό στάδιο του Τσοχατζόπουλου τότε οι οπαδοί και βρίζαν το Σιμίτι, ή το 2007 που γυρνούσαμε σε όλη την Ελλάδα και ένας έβριζε τον άλλον. Τότε αυτή όμως, ήταν η εικόνα. Ακούστε, τότε το ΠΑΣΟΚ ήταν ένα πολύ μεγάλο κόμμα και είχε και τις πολυτέλειες για τέτοιου είδους αντιδράσεις. Άρα γιατί όμως, να οργανωθεί η κλάκα αυτή? Ακούστε, είχε ένα σκοπό. Οι συγκρούσεις τότε ήταν συγκρούσεις οι οποίες είχαν μια εντελώς άλλη δυναμική και μια εντελώς άλλη λογική. Θα μου πείτε, ήσασταν στην εξουσία, ήταν αλλιώς. Εχθές δεν επρόκειτο περί αυτού. Εχθές επρόκειτο περί των τελευταίων σπασμών μιας, ας το πούμε, συμπεριφοράς και μιας κομματικής συμπεριφοράς η οποία, κατά την άποψή μου, πρέπει και επιβάλλεται να πάει στο παρελθόν. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Ρίγα. Πολλοί, βλέποντας αυτή την εικόνα χθες, είπαν το εξής σχόλιο. Τώρα καταλάβαμε γιατί το ΠΑΣΟΚ πήρε 8% σε ευρωεκλογές. Διότι φαντάζομαι ότι όλοι αυτοί που μούτζωναν χθες στο Βενιζέλο δεν πήγαν και τον ψήφισαν σε ευρωεκλογές, αλλά δηλώνουν ΠΑΣΟΚ. Για να μην υπερβάλλουμε, δεν ήταν πάρα από 100 άτομα τα οποία πολύ εύκολα μπορείς να μαζέψεις όταν θέλεις να δημιουργήσεις το έργο. Ή και πολύ εύκολα μπορείς. Χαμηλώνετε τώρα. Τι 100 άτομα? Όχι, αυτοί που φωνάζουν. Όχι. Απ' έξω. Που δημιουργούσαν. Όχι. Απ' έξω ήμουνα και εγώ. Ήταν και ένα σωρό κόσμο ο οποίο όχι μόνο δεν συμφωνούσε. Όταν έμπαινε ο Παπανδρέου και ο Βενιζέλος και του φωνάζανε, δεν ήταν 100 άτομα. Μην το λέτε τώρα αυτό. Όχι, δεν ήταν. Ήταν πάνω από 1000 που φωνάζανε. Όχι. Μισό λεπτό. Τις επιδοκιμασίες δεν μπορεί κανένα. Και εγώ έχω τις προσωπικές μου συμπάθειες. Εννοώ τις αποδοκιμασίες και τον τρόπο, αυτό τον τραμπούκικο τρόπο συμπεριφοράς. Δεν ήταν αυτός ο κόσμος που λέτε. Ο κόσμος αυτός ήταν εκεί, μπορεί να επιδοκίμασε, το έκανα κι εγώ, την παρουσία του πρώην Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, από εκεί και έπειτα όμως, άλλο αυτό και άλλο να αντιδράς με αυτόν τον απαράδεκτο τρόπο. Αυτοί λοιπόν, κατά την άποψή μου, ήταν πολύ συγκεκριμένοι, αριθμητικά μετρημένοι και βεβαίως, κατά την άποψή μου, ήταν αυτό που σας είπα, ένας κομματικός τζιχαντισμός, ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με την ιστορία. Βλέπετε κάποιον πίσω από αυτό, γιατί λέτε τον Παπανδρέου δεν το οργάνωσε αυτό. Βλέπετε κάποιον που να το οργάνωσε συγκεκριμένος? Δεν θέλετε να πείτε? Όχι, δεν έχω μάθει να βλέπω φαντάσματα. Όποιος και να το οργάνωσε, αυτό που θέλω να πω κλείνοντας είναι ότι δεν αφορά την ελληνική κοινωνία και εν πάση περιπτώσει δεν βοηθά και την προσπάθεια που γίνεται σήμερα στη χώρα αυτού του είδους. Και τι θα γίνει την Τετάρτη τώρα? Αύριο τι θα γίνει? Θα γίνει μια εκδήλωση όπως έχει προγραμματιστεί, κατά την άποψή μου. Και δεν θα απαντήσει ο Ευάγγελος Βενιζέλος σε αυτό? Όχι. Γιατί αυτό εφάνει από ό,τι χθες είναι η τοποθέτηση. Είπε την Τετάρτη θα δούμε ποιος έφερε τη δεξιά. Ο Βενιζέλος θα απαντήσει πολιτικά σε αυτό που
ο καθένας έχει ως ερώτημα αν το έχει και αν δεν έχει την απάντηση από μόνος του. Και από εκεί και πέρα δεν θεωρώ ότι η εκδήλωση αυτή θα έχει κανέναν χαρακτήρα απάντησης σε συγκεκριμένες συμπεριφορές. Ουέ και αλίμονο τώρα αν αυτή η αστειότητα και ταυτόχρονα αθλειότητα χρήζει απάντηση. Είναι λάθος του Παπανδρέου που δεν έρχεται αύριο? Ξέρω, καμία απόψη. Πολιτικά. Ναι, πολιτικά όλοι έπρεπε να είναι παρόντες στην συγκέντρωση. Θεωρείτε ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να συνεχίσει έτσι, κύριε Ρίγα, με αυτή την εικόνα? Εντάξει, η εικόνα του ΠΑΣΟΚ δεν είναι αυτή. Με συγχωρείτε, ναι, πάρα αλλά πολύ. Θέλω να σας πω ότι το όνομα Παπανδρέου ξέρετε ότι έχει συναισθηματικό δέσιμο με το ΠΑΣΟΚ και προφανώς. Ναι, το όνομα Παπανδρέου έχει συναισθηματικό δέσιμο με το ΠΑΣΟΚ. Θέλω να παρατηρήσω ότι το όνομα του Ανδρέα Παπανδρέου δεν αναφέρθηκε από τους πλακαδόρους. Γιατί ίσως δεν ήθελαν να θυμηθούν ότι το 89, όταν ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν κυνηγημένος, κάποιοι από αυτούς του είχαν γυρίσει την πλάτη, ενώ ο Βαγγέλης Βενιζέλος ήταν δίπλα του. Αυτό δεν ήθελαν να το θυμηθούν και πιθανόν θέλουν και να το ξεχάσουν. Η χτεσινή λοιπόν κλάκα δεν είχε να κάνει με αναμνήσεις και ιστορία του ΠΑΣΟΚ, είχε να κάνει με συγκεκριμένες σκοπιμότητες. Θα ήθελα όμως να πω ότι προφανώς δεν μας απασχολεί αυτή η ιστορία. Εμείς έχουμε πολύ πιο σοβαρή δουλειά να κάνουμε και εν πάση περιπτώσει έχουμε πει ευθύς εξ αρχής ότι το προσωπικό και πολιτικό κόστος δεν μας αφορά. Όσο αντέξουμε, η προσπάθειά μας δεν είναι βέβαια να πάμε μέχρι να φτάσουμε στον κρεμό, είναι να οδηγήσουμε τη χώρα έξω από την κρίση και κυρίως να ανασυγκροτήσουμε το δημοκρατικό χώρο που είναι πολύ πιο ευρύ από αυτό που είδαμε. Μήπως δεν έπρεπε να πάει ο Βενιζέλος εκεί χθες?